Το ψάρι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική διατροφή. Στην ουσία αντικαθιστά το κρέας. Τρώμε πάρα πολύ ψάρι. Τώρα θα φτιάξω ένα από τα πολύ αγαπημένα μου πιάτα. Τσιπούρα με σέλινο και αυγολέμονο. Για τη τσιπούρα με σέλινο και αυγολέμονο, φυσικά λίγο λαδάκι. Αυτό είναι από την Κριτσά, στην Ανατολική Κρήτη. Είναι ένα εξαιρετικό, πολύ αρωματικό λάδι και πάρα πολύ φρουτώδες. Η τσιπούρα με σέλινο είναι πολύ απλή συνταγή. Στην ουσία όλα μπαίνουν εδώ μέσα. Όλα τα λαχανικά μπαίνουν τώρα στην αρχή. Καρότο και σέλινο. Θα σκεπάσω την κατσαρόλα μέχρι να μαλακώσουν τελείως. Λίγο αλατάκι και λίγο πιπέρι. Έτοιμα. Θα βάλω τις τσιπούρες μέσα με προσοχή. Θα τις ξαπλώσω για να μην τις σπάσω. Θα ρίξω και το νεράκι μου τώρα. Δεν σκεπάζουμε το ψάρι με το νερό. Γύρω στη μέση, στη μέση του ψαριού. Δυναμώνω την φωτιά. Σκεπάζω την κατσαρόλα. Και μόλις πάρει βράση, θα το χαμηλώσω. Και θα βράσω τη τσιπούρα για 12 με 15 λεπτά. Μέχρι να είναι πολύ τρυφερή η σάρκα της. Το τελικό στάδιο θα το αυγοκόψουμε. Δύο αυγά. Χτυπάμε. Λίγο χυμό λεμονιού. Τώρα το δύσκολο. Πρέπει να προσέχουμε πολύ όταν αυγοκόβουμε οτιδήποτε. Θέλει πολύ σιγανή ροή από το ζεστό ζουμί μέσα στο αυγολέμονο. Θα ρίξω το αυγολέμονο πάρα πολύ γρήγορα μέσα στην κατσαρόλα. Θα σβήσω τη φωτιά, θα την κουνήσω λίγο για να πάει παντού και πρέπει να θυμηθούμε πάντα, δεν κλείνουμε ποτέ την κατσαρόλα, διότι θα έχουμε τσιπούρα ομελέτα. Για να δούμε τι λέει η τσιπούρα. Πω πω, όνειρο είναι.